Τιμάμε τα 50 χρόνια από τον ηρωικό, φοιτητικό και εργατικό λαϊκό ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, αντλώντας πείρα από τα διδάγματά του για τους νέους λαϊκούς ξεσηκωμούς σήμερα. Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου ήταν το αποκορύφωμα και όριμος καρπός της αρχικά αργόσυρτης προσπάθειας οργάνωσης της αντιδικτατορικής πάλης, που ξεκίνησε από την επόμενη μέρα της επιβολής της δικτατορίας της 21ης Απρίλη, σε συνθήκες βάναυσης κρατικής καταστολής και απαιτώντας βαριές θυσίες. Τα μέλη και τα στελέχη του ΚΚΕ αφιέρωσαν σε αυτή την προσπάθεια όλες τους τις δυνάμεις, παρότι η δικτατορία βρήκε το κόμμα οργανωτικά και ιδεολογικά ανέτοιμο, με διαλυμένες τις κομματικές οργανώσεις από το 1958. Αρνούμενοι να αποκηρύξουν τις ιδέες και τη δράση τους και να υποστήλουν τη σημαία της αντίστασης στα κρατητήρια και τα βασανιστήρια, στις φυλακές και τις εξορίες ή οργανώνοντας την αντιδικτατορική πάλη σε χώρους δουλειάς, εργατογειτονιές, σε σχολεία και αμφιθέατρα, κράτησαν ζωντανή τη φλόγα της οργανωμένης εργατικής λαϊκής πάλης μέσα σε φοβερά αντίξωες συνθήκες, όπου όλα τα σκίαζε φοβέρα. Το ΚΚΕ αισθάνεται ιδιαίτερα περήφανο για την τότε στάση των κομμουνιστών και κομμουνιστριών, τους τιμά απεριόριστα, όπως και όλους τους ριζοσπάστες αγωνιστές και αγωνίστριες που διώχθηκαν με διάφορους τρόπους που προσέφεραν ακόμα και τη ζωή τους στο εργατικό λαϊκό κίνημα. Βέβαια, νέα πνοή στον αντιδικτατορικό αγώνα έδωσαν και η ανασυγκρότηση των παράνομων κομματικών οργανώσεων, όπως και η ίδρυση της Κομμουνιστικής Νεολαίας Ελλάδας το Σεπτέμβριο του 1968. Με τη συμβολή δεκάδων αφανών ηρώων του ΚΚΕ, το ΚΚΕ και η ΚΝΕ έστησαν παράνομο εκδοτικό μηχανισμό, συνέβαλαν στην πληροφόρηση και οργάνωση της αντιδικτατορικής πάλης, έδρασαν ως πρωτοπορία στις μικρές και μεγαλύτερες εργατικές, αγροτικές και φοιτητικές κινητοποιήσεις. Στην πορεία του χρόνου, γύρω από τους πρωτοπόρους της αντιδικτατορικής πάλης, άρχισαν να συγκεντρώνονται όλο και μεγαλύτερες εργατικές λαϊκές μάζες, οι σποραδικές αντιδικτατορικές ενέργειες πύκνωσαν, μετεξελίχθηκαν σε εργατικές και αγροτικές κινητοποιήσεις και άλλες λαϊκές αντιδικτατορικές εκδηλώσεις. Βεβαίως, αιχμή του αντιδικτατορικού κινήματος εκείνη την περίοδο αποτέλεσε το μαζικό οργανωμένο φοιτητικό κίνημα που κορυφώθηκε με τις καταλήψεις της νομικής το Φλεβάρι και Μάρτιο του 1973, με πολύμορφες εκδηλώσεις σε όλα τα πανεπιστήμια και τελικά με τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου. Όμως η ιδιαίτερη σημασία του Πολυτεχνείου έγκυται ακριβώς στο γεγονός ότι ο φοιτητικός και ευρύτερα νεολαϊστικός ξεσηκωμός συγκέντρωσε άμεσα την ενεργητική αλληλεγγύη χιλιάδων εργατοϋπαλλήλων και άλλων λαϊκών δυνάμεων στα σημαντικότερα αστικά κέντρα. Οι αγωνιστές του ξεσηκωμού είναι αυτοί που σπαράλιασαν τα αστικά κηρύγματα περί πολιτικού ρεαλισμού, που επιχειρούσαν να περιορίσουν τα φοιτητικά και εργατικά λαϊκά αιτήματα στο στενό ορίζοντα ανώδυνων για την καπιταλιστική εξουσία επιλογών και αλλαγών. Το Πολυτεχνείο βάφτηκε με αίμα, όμως η καταστολή των αφυπνισμένων φοιτητών και εργατικών λαϊκών μαζών δεν αποτέλεσε ήττα, αλλά προπομπό των επόμενων μαχών. Στις μέρες μας, το σύνθημα του Πολυτεχνείου «Ψωμί, παιδί, ελευθερία» παραμένει εξαιρετικά επίκαιρο, γιατί η ακρίβεια τσακίζει το ήδη σπαραλιασμένο εργατικό λαϊκό εισόδημα, γιατί μεγάλο τμήμα της εργατικής τάξης βασίζεται στην εποχιακή εργασία ή βιώνει τις συνέπειες των ελαστικών ωραρίων όλων των σύγχρονων αντεργατικών τερατουργημάτων και της εργοδοτικής τρομοκρατίας. Ζει σε συνθήκες ενεργειακής φτώχειας και επιδρομής των καπιταλιστικών συμφερόντων στη δημόσια υγεία και παιδεία. Βιώνει τη διόγκωση του θεσμικού πλαισίου και των πολυπλόκαμων μηχανισμών καταστολής της εργατικής λαϊκής πλειοψηφίας και των αγώνων της. Επίκαιρα παραμένουν και ζωντανά, πιο ζωντανά από ποτέ, τα συνθήματα «έξω ΗΠΑ, έξω το ΝΑΤΟ»,
που κοσμούσαν τις πύλες του Πολυτεχνείου στη διάρκεια του τριήμερου ξεσηκωμού, δίνοντας το αντιπεριλαστικό περιεχόμενο των κινητοποιήσεων που παραμένει σήμερα πιο επίκαιρο από ποτέ και γι' αυτό τα συνθήματα αυτά κυριαρχούν όπως θα κυριαρχήσουν και σήμερα στη μεγάλη αντιπεριαλιστική πορεία. Γιατί σήμερα οι αλλαγές που έχουν επέλθει στη διάταξη των καπιταλιστικών κρατών και των υπεριαλιστικών συμμαχιών δεν κάνουν τους λαούς λιγότερο ανήσυχους ή περισσότερο ασφαλείς. Αυτό δείχνει η συνεχιζόμενη πολεμική σύγκρουση ανάμεσα στις δυνάμεις του ΝΑΤΟ και της Ρωσίας στα εδάφη της Ουκρανίας. Αυτό αποδεικνύει η σημερινή σφαγή του Παλαιστινιακού λαού από το κράτος δολοφόνο του Ισραήλ και του συμμάχους του μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου, που ρίχνει κάθε μάσκα του υποκριτικού ενδιαφέροντος των καπιταλιστικών κρατών και των υπεριαλιστών συμμάχων για τα ανθρωπιστικά δικαιώματα. Η ύπαρξη σε όλη τη χώρα αμερικανονατοϊκών βάσεων, η όλο και μεγαλύτερη εμπλοκή αυτή στους ανταγωνισμούς, είναι που μετατρέπει τη χώρα μας σε μαγνήτη της επιθετικότητας των αντίπαλων υπεριαλιστικών συμμαχιών και που δημιουργεί μεγάλους κινδύνους για το λαό. Ο πακτολός των χρημάτων που δίνεται στο ΝΑΤΟ και στους στρατιωτικούς εξοπλισμούς όχι μόνο συνευθύνεται για τη σημερινή κατάσταση των υποδομών στην παιδεία και την υγεία, αλλά δεν θωρακίζει την άμυνα της χώρας, δεν αποτελεί ασφάλεια για την ειρήνη των λαών της περιοχής. Αυτό αποδείχθηκε και την περίοδο της δικτατορίας, που παρά τη μεγαλύτερη εμπλοκή της χώρας στους ανταγωνισμούς με στόχο τη γεωπολιτική αναβάθμιση της καπιταλιστικής εξουσίας, οι κατοπινές εξελίξεις και ειδικότερα η τραγωδία της Κύπρου και η σημερινή συνεχιζόμενη κατοχή της απέδειξαν ότι αυτοί οι αστικοί σχεδιασμοί μόνο κινδύνους εγκυμονούν για τους λαούς και σε καμιά περίπτωση δεν εξασφαλίζουν την ασφάλεια. Ο ξεσηκωμός του Πολυτεχνείου απέδειξε ακόμα ότι υπάρχουν ιστορικές στιγμές απότομων ξεπεταγμάτων και ξεσπασμάτων των κοιμισμένων μέχρι χθες εργατικών λαϊκών δυνάμεων, οι οποίες έρχονται να διεκδικήσουν γενικότερες αλλαγές που ξεφεύγουν από τις συνηθισμένες διεκδικήσεις, υιοθετώντας και πιο αναβαθμισμένες μορφές πάλης. Μια τέτοια κόκκινη ρογμή στην ιστορία είναι ο Νοέμβρης, και αντλώντας πείρα διδάγματα, έμπνευση και δύναμη από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου, συνολικά από την ιστορική πορεία των αλήγιστων της ταξικής πάλης, προχωράμε μπροστά, δίνοντας το χέρι σε όποιον σηκώνεται στις μικρές και τις μεγάλες μάχες που δίνει καθημερινά ο λαός μας. Έτσι ώστε για το ΚΚΕ, με πιο δυνατό το ΚΚΕ, με μεγαλύτερη τη μαζική εργατική λαϊκή αντεπίθεση, να ανοίξουμε το δρόμο για τις εργατικές λαϊκές που απαιτούν σήμερα οι καιροί, για την ανατροπή της καπιταλιστικής εξουσίας, για την κατάκτηση της επαναστατικής εργατικής λαϊκής εξουσίας, για να γίνει πραγματικότητα σήμερα το ωραίο, το μεγάλο και συγκλονιστικό.